καταρχήν. Αληθώς ο κύριος, χρόνια πολλά Ζήνα, χρόνια πολλά στους τηλεθεατές μας και με μια αποκλειστική είδηση για τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη, ευχάριστη. Πριν από 35 λεπτά ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης πήρε εξιτήριο από το Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπίου Βούλας, τον παρέλαβε που θεραπευτηρίου. Μεταφέρεται στο ιδιωτικό θεραπευτήριο για την περαιτέρω αποκατάσταση. Να δείξουμε, Γιάννη Γαλανούλη, τα πλάνα μπροστά. Είναι το ασθενοφόρο που ακριβώς μετέφερε τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη. Ρούλα μου, και πριν από λίγο μας έστειλε τα πλάνα, γι' αυτό και ρώτησα το κοντρόλ αν ήμασταν έτοιμοι να συνδεθούμε μαζί σου. Δώσ' μας όλο το ρεπορτάζ. Να πούμε λοιπόν ότι η σύζυγός του από νωρίς το πρωί για μία ακόμη ημέρα ήταν εδώ δίπλα στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αγγελίδη. Την συναντήσαμε, μας είπε ότι σήμερα κάνουν Ανάσταση. Είναι μια ευχάριστη είδηση, ένα ακόμη θαύμα στη ζωή του Κωνσταντίνου Αγγελίδη και στην οικογένεια αυτή, η Ζήνα. Γιατί όπως θα δείτε παρακάτω και από τις αποκλειστικές δηλώσεις που έχουμε από το διοικητή του νοσοκομείου, αλλά από ό,τι μας είπαν και οι γιατροί, οι θεράποντες γιατροί του Κωνσταντίνου Αγγελίδη, αρκετές φορές κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του κατά τις 107 ημέρες που νοσηλευόταν εδώ στο Ασκληπείο Βούλας. Δηλαδή, ένα θαύμα είχαμε την ημέρα που γλίτωσε από το τροχαίο ξημερώματα Χριστουγέννων. Ένα ακόμη θαύμα ήταν μετά τις 57 ημέρες νοσηλείας του στην εντατική, γιατί μέσα στην εντατική, από λοιμώξεις που αντιμετώπισε, κινδύνεψε αρκετές φορές να χάσει τη ζωή του, κάτι που δεν το γνωρίζαμε. Σε τι κατάσταση τώρα είναι σήμερα που μεταφέρεται για περαιτέρω αποκατάσταση στο ιδιωτικό θεραπευτήριο? Ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης επικοινωνεί. Αναγνωρίζει τη γυναίκα του, την αδελφή του Αλεξάνδρα που είναι συνεχώς στο πλευρό του. Αναγνωρίζει τους γιατρούς. Δεν μπορεί να μιλήσει γιατί έχει τραχειοστομία, κάτι που θα συνεχίσει να έχει για τις επόμενες ημέρες. Αφαιρέθηκε το λιβάνι και πλέον τρέφεται κανονικά. Στάθηκε στα πόδια του, κάθεται καθιστός σε καρέκλα. Η εγκεφαλική βλάβη όμως που ακόμη αντιμετωπίζει δεν δίνει εντολή για να κάνει τα πρώτα βήματα ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Ενώ στέκεται, η εντολή δεν έχει δοθεί ακόμη για να κάνει έστω και ένα μικρό βήμα. Κάτι που αναμένουν να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα στο ιδιωτικό κέντρο αποκατάστασης που μεταφέρεται αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίνος. Για να καταλάβουμε λίγο, επειδή εσύ συνομίλησες πριν και με τον κύριο Θόδωρη Ρούπα, τον διοικητή του νοσοκομείου στο Ασκληπείο Βούλας, και έχεις όλο το ρεπορτάζ για την υγεία του και την κλινική του εικόνα, δεν κατάλαβα αυτό που είπες πριν. Δεν μπορεί να μιλήσει ακόμη λόγω της τραχειοστομής. Επίσης ο εγκέφαλος δεν δίνει όλα τα σημάδια. Πες το μας ακριβώς και με απλό τρόπο για να το καταλάβουμε. Να το θυμίσουμε ότι ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης, πέρα από τα κατάγματα που έφερε στα άκρα του, είχε σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση κατά τη στιγμή του τροχαίου. Όταν έφτασε εδώ, οι ελπίδες ήταν πολύ λίγες για να ζήσει. Τελικά τα κατάφερε, γιατί ήταν παλικάρι, όπως μας είπαν. Πριν από λίγες ημέρες, μετά τις 23 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα, οι γιατροί προσπάθησαν να τον σηκώσουν στα πόδια του αφού τον έβγαλαν από την εντατική. Πραγματικά ο Κωνσταντίνος στάθηκε όρθιος έστω για λίγα λεπτά. Μπορεί και κάθεται σε καρέκλα, δεν δίνει όμως εντολή ακόμη η βλάβη που υπάρχει στον εγκέφαλο για να κάνει τα πρώτα βήματα, δηλαδή να δοθεί η εντολή από τον εγκέφαλο για να κάνει έστω ένα βήμα. Αυτό οφείλεται στο αιμάτωμα που συνεχίζει να υπάρχει στον εγκέφαλο, κάτι που αναμένεται στη συνέχεια να απορροφηθεί, να μην υπάρχει και να ξεκινήσει και η διαδικασία να δοθεί η εντολή για να κάνει τα πρώτα του βήματα. Δίνει εντολή υπάρχει αιμάτωμα ισχυρό με το περιβάλλον και δίνει εντολή για να τρέφεται. Ρούλα μου, υπάρχει αιμάτωμα ισχυρό ακόμη στον εγκέφαλο? Είναι δηλαδή ή μειώνεται σταδιακά? Αυτός μπορεί ακόμη να κάνει. Μειώνεται σταδιακά. Μειώνεται και εκεί. Μειώνεται σταδιακά ακριβώς και εκεί ελπίζουν οι γιατροί ότι θα γίνει στη συνέχεια, θα απορροφηθεί πλήρως προκειμένου να δοθούν αυτό όλες οι εντολές και να μπορέσει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης να κάνει τα πρώτα του βήματα και να μπορέσει να φτάσει κάποια στιγμή να είναι στην οικογένειά του, να βγει και από το ιδιωτικό θεραπευτήριο και να πάει στο γιο του τον Αλέξανδρο που τον περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία, όπως μας είπε και η σύζυγός του η Ευελίνα. Να σας πω ότι αυτό το διάστημα δίπλα του ήταν μόνον η σύζυγός του, η Ευελίνα Βαλσάμι, και την οποία και βλέπουμε στα πλάνα μας τώρα, Ρούλα. Την οποία και βλέπουμε στα πλάνα μας, επειδή εσύ δεν έχεις μονιτοράκι, δεν βλέπεις. Τα πλάνα που βλέπετε.
Mm-hmm. Βεβαίως. Είναι η στιγμή που η Ευελίνα Βαρσάμι ετοιμάζει τα χαρτιά προκειμένου να πάρει το εξιτήριο και τυπικά για να μπορέσει ο Κωνσταντίνος να επιβιβαστεί μέσα στο ασθενοφόρο για να μεταφερθεί στο ιδιωτικό θεραπευτήριο. Εκείνη που τη συναντήσαμε και εμείς, την κυρία Ευελίνα Βαρσάμι, και συνομιλήσαμε μαζί της και μας είπε ότι είναι χαρούμενοι. Έχουν Γολγοθά ακόμη μπροστά τους, όπως μας είπε, αλλά τα πράγματα είναι ευχάριστα γιατί δύο θαύματα ήδη έχουν γίνει, όπως μας είπε. Το πρώτο θαύμα ήταν την ημέρα που σώθηκε από το τροχαίο. Το δεύτερο, την ημέρα που βγήκε από την εντατική. Ελπίζουν το τρίτο να είναι τη στιγμή που θα περπατήσει και υγιής θα πάει κοντά τους στο σπίτι του, στην οικογένειά του. Να σας πω ότι ένα ακόμη πρόσωπο που τον επισκεπτόταν εδώ στο νοσοκομείο, όπως πληροφορηθήκαμε, ήταν ένας ιερέας, ο πατέρας Δημήτριος, ο οποίος λειτουργεί, ιερουργεί στον ιερό ναό του, τον Ισιδόρο, των Αγίων Ισιδόρων στο Λυκαβητό. Του έφερε εδώ τον Τίμιο Σταυρό προκειμένου να τον ευλογήσει. Έδωσε δύναμη τόσο στον Κωνσταντίνο όσο και στην οικογένεια και στη σύζυγό του Ευελίνα και στην αδελφή του. Και βεβαίως να σας πω ότι ένα χαρακτηριστικό αστείο που έκαναν οι γιατροί του Κωνσταντίνου Αγγελίδη με τον Κωνσταντίνο ήταν, του έλεγαν, σήκω όρθιος για να πάμε στα καλύβια να φάμε κρέας. Και ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης, που δεν μπορούσε βέβαια να μιλήσει, έκανε τον αντίχειρά του έτσι ότι ναι, θα γίνει και αυτό και θα μπορέσω να το κάνω κάποια στιγμή. Ρούλα μου, ένα τελευταίο ερώτημα πριν δούμε τον κύριο Ρούπα, το διοικητή του νοσοκομείου στο Ασκληπείο Βούλας. Θα ήθελα να μου πεις το εξής. Δείχνει ότι έχει πλήρη επαφή με τους γύρω του. Ακριβώς. Αναγνωρίζει τη σύζυγό του, αναγνωρίζει την αδελφή του, αναγνωρίζει τους γιατρούς του και το νοσηλευτικό προσωπικό που έμπαιναν μέσα στο μονόκλινο δωμάτιο που βρισκόταν στον τρίτο όροφο της νευρολογικής κλινικής του Ασκληπίου Βούλας. Δεν έχει μιλήσει, συνεννοείται με νοήματα. Είναι χαρούμενος, δείχνει δυνατός, με ευχάριστη διάθεση και πολύ δυνατός. Αυτό μας είπαν όλοι, ότι είναι παλικάρι και δεν το βάζει κάτω. Και έχει σηκωθεί όρθιος. Έχει σηκωθεί όρθιος. Βεβαίως. Έχει σταθεί μόνος του χωρίς καμία στήριξη από κανέναν. Αυτό το πιο βασικό. Σημαντικές εξελίξεις αυτές. Και ουσιαστικά ο περιορισμός του αιματώματος, και αυτό είναι σημαντική εξέλιξη, από τη στιγμή που φαίνεται ότι μειώνεται το αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Με την πάροδο του χρόνου θα απορροφηθεί από ό,τι φαίνεται, διότι έδειξε ένας οργανισμός πολύ δυνατός. Πάντως φαίνεται ότι από τη στιγμή που μεταφέρεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, οι γιατροί του δημοσίου έχουν ολοκληρώσει κάθε τι που μπορούν να κάνουν. Οπότε από εκεί και πέρα έρχεται η αποκατάσταση και η αποκατάσταση γίνεται μόνο σε ιδιωτικό φορέα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να δούμε λοιπόν, Ρούλα μου, τι σου δήλωσε πριν από λίγο ο κύριος Ρούπας. Παρακαλώ. Ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης εισήχθη στο νοσοκομείο στις 24 Δεκεμβρίου 2017 με πολύ βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Αντιμετωπίστηκε άμεσα από την νευροχειρουργική κλινική και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στη διάρκεια της νοσηλείας του στη μονάδα παρουσίασε αρκετές επιπλοκές που αντιμετωπίστηκαν, αλλά θέλω να σας αναφέρω ότι πολλές φορές κινδύνευσε η ζωή του. Σήμερα, 3,5 μήνες μετά, όπως είπατε, εξέρχεται από τη νευροχειρουργική κλινική, απαλλαγμένος από παθολογικά προβλήματα, πλήρως σταθεροποιημένος και χωρίς τις επιπλοκές της κρανιοεγκεφαλικής. Πριν λίγο είδα την οικογένειά του, μεταφέρω ένα μήνυμα συγχαρητηρίων της οικογένειας αλλά και της διοίκησης στο σύνολο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την επιτυχή αντιμετώπιση αυτών των δυσάρεστων καταστάσεων. Θα ήθελα σε ανθρώπινο επίπεδο να σας ρωτήσω σε τι κατάσταση είναι ο Κωνσταντίνος. Είναι δυνατός, δείχνει να είναι δυνατός ο οργανισμός του ιατρικά. Ψυχολογικά σε τι κατάσταση? Με λίγο που τον είδα τελευταία, μου δείχνει έναν άνθρωπο πάρα πολύ δυνατό, έτοιμο να αντιμετωπίσει το επόμενο στάδιο της ζωής του. Μία τελευταία ερώτηση, και αν θέλετε, μου απαντάτε. Ξέρουμε ότι έχει σταθεί στα πόδια του. Ναι, βέβαια. Έχει κάνει τα πρώτα βήματα ή ακόμη είναι νωρίς να δοθεί τέτοια έντονη? Χρειάζεται λίγος χρόνος, χρειάζεται λίγος χρόνος ακόμη για την αποκατάστασή του. Πιστεύω να πάνε όλοι καλά. Κοντά του ποιοι ήταν? Εγώ είδα δύο γυναίκες συνεχώς και με αυτές είχα πλήρη επαφή 3,5 μήνες. Την γυναίκα του, την Ευελίνα, και την αδερφή του, την Αλεξάνδρα. Μάλιστα, δώστε μου τη Ρούλα. Δεν ξέρω αν θέλει κάτι άλλο να συμπληρώσει η Ρούλα. Πάντως, αμέσως μετά το Πάσχα ξεκινάμε με μια είδηση πολύ ευχάριστη, ότι ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης και όρθιος στέκεται και έχει επαφή με τους γύρω του και δύο γυναίκες, η αδερφή του και η γυναίκα του, ήταν συνεχώς στο πλευρό του, όπως είπε και ο διοικητής του νοσοκομείου. Ρούλα μου, δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
Απλώς να σας πω ότι ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, έφτασε στο ιδιωτικό θεραπευτήριο στα βόρεια προάστια ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης, εκεί όπου θα μείνει τις επόμενες ημέρες, δίνοντας μάχη για να κάνει τα πρώτα του βήματα και ελπίζουμε σύντομα να τον δούμε να εξέρχεται όρθιος και από αυτό το ιδιωτικό θεραπευτήριο πλέον. Βεβαίως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως το έχουμε πει και μέσα από τα τροχιά και μέσα από